είμαστε. Πλησιάζουμε σε εσάς. Βρισκόμαστε στο Μεσοχώρι, μιλάμε με τον κύριο Κιούση Σωτήριο. Βλέπουμε κατά τη ζημιά στο σπίτι. Ναι, ναι. Η κεραμοσκεπίνη έπεσε κάτω το κάτω μέρος, μας πήγε μέσα. Την ώρα της πυρκαγιάς ήσασταν εδώ? Όχι, όχι. Μας διώξανε το 100, μας κατέβασε κάτω, μας είπε να φύγουμε. Γιατί έπιασε 3 η ώρα, μάλιστα. 8 η ώρα φύγαμε. Πάντως μένατε εδώ. Ναι, ναι, εδώ μένατε. Απλά σας εκκοινώθηκε όλη η περιοχή και σας είπα να φύγετε για να γλιτώσετε. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια πάθατε, βλέπουμε ζημιά εδώ. Ναι, ναι, ναι. Πέρασαν, έγιναν κάποιες καταγραφές από το περιοχή. Ακόμα όχι, όχι. Περιμένουμε, περιμένουμε. Σας είπαν ότι θα περάσουν κάποιοι. Ναι, ναι, μας είπαν ότι θα περάσει η προσβεστική, μας είπε ότι θα περάσει. Πήγαμε στο Δημαρχείο, μας είπε το Δημαρχείο ότι θα περάσει από εδώ. Περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει, τι θα κάνουμε. Έχουν πάθει και άλλα σπίτια. Και άλλα σπίτια, ναι, ναι. Θα πάμε τώρα να τα δούμε. Πώς βιώσατε? Πώς βιώσατε εκείνες τις στιγμές, κύριε Κιούση? Άσε. Είχα τις εγγόνες μου. Μάλιστα. Και βάλανε τα κλάματα, όπου φύγει, φύγει. Όπου φύγει, φύγει. Τους έβαλα στο φωλιοφορείο και φύγανε άρωνα. Τι να κάνουμε. Ήρθαν για ένα μπάνιο να κάνουνε. Άστε, αυτό. Ευτυχώς που δεν θρυνήσαμε. Θύμα, ναι, ναι, ζωή. Όλα τα άλλα θα φτιαχτούν. Βέβαια, εντάξει, όλα τα άλλα πιστεύω να φτιαχτούν. Να είστε καλά, κύριε Κιούση. Έγινε, ναι, ευχαριστώ πολύ. Η απόσταση για να φτάσει μπροστά του καπνού.